Για δείξα μου τη λαμπάδα σου. Παιδιά, κοριτσίσου τη λαμπάδα. Ο Ρονάλντο λέει, τι κάνει και χαρά. Τι κάνει και τα χέρια του, πώς τα κάνεις τα χέρια σου. Έλα σου πω, είδες εγώ ποια σου φέρα. Δεν σ' άρεσε. Θα την πάρει Κωνσταντίνο, δεν έχει λαμπάδα. Δεν έχει λαμπάδα, δεν σου φέρεις ένα ένα σου λαμπάδα. Θα την φέρουμε σε λίγο. Σε λίγο. Κοίτα ρε, κοίτα μια το δάκτυλό μου. Κοίτα μια κοριτσίστικη λαμπάδα που σου φέρα. Και δεν σ' αρέσει. Την επόμενη φορά τι λαμπάδα σου φέρω. Φέτος έχω τρία αυγά. Τρία αυγά έχεις. Ναι, δεν μου πες να σου φέρω ένα αγορίστικο αυγό. Μια χαρά είναι. Έχω τρία αυγά. Τρία αυγά έχεις, συλλογή τα κάνεις. Και βλέπω ότι έχεις αυγό με, πες το, αγορίστικο. Αμαξάκια. Αμαξάκια. Ο μαμάς μου το έφερε. Δηλαδή εσύ παίζεις αμαξάκια, τέτοια πράγματα. Ναι. Playmobil. Και εγώ σου φέρα να με τις καρουζέλ την άμαξα, ε. Να την πάει Κωνσταντίνο. Μα άνοιξε την να δεις πόσο ωραία είναι. Άνοιξε η κοντρή. Αυτό φανταστική. Ποιο είναι το μαγαζί ρε παιδιά. Και μου την έδωσε δώρο το μαγαζί. Αλήθεια. Ναι. Είναι φωνέ μου. Είναι η Πολιάνα. Από εδώ. Ναι, από εδώ. Από τη... Σβεγιά. Όχι. Μόλις είπα ένα κοριτσάκι για την πυροσβεστική και τέτοια που έτρεξε να μας βοηθήσουμε τους πυροσβέστες, μου λέει θα την κάνω δώρο. Έχει κόλλει. Το έχουμε κολλήσει. Συνεχίσω. Θα έχουμε βάλει αυτό εδώ πέρα. Κοίτα εδώ, υπερθέα μάρε. Φανταστική. Εσύ είσαι ικανή να πάρεις την άμαξη και να την επέζεις στους άμμους. Κοίτα πόσο όμορφη είναι. Θα τη δώσω στην αδερφή μου. Την αδερφή σου τη δώσεις. Ναι. Δώστε αφού δεν πειράζει. Αν και πάει και με την μπλούζα της. Μην έχω στα λευκά θα την πω. Θα την κρατήσω εγώ σήμερα αυτή. Τα καλτσούνια τουλάχιστον θα τρως. Ναι. Για άνοιξε, νηστεύεις. Όχι. Για άνοιξε. Αυτά μου τα έδωσε τον τελικά το να στα φέρω. Γιατί ξέρεις όταν δίνουνε. Τ' άλλο την κούτα, την κούτα. Στην πυροσβεστική δουλεύει. Ναι, στην πυροσβεστική. Πυροσβέστες. Καλετσούνια! Τσίντσι, ζεστά, ζεστά. Αυτά είναι ανεβατά και αυτά είναι λιχναράκια. Ανεβατάκια. Ανεβατά. Δεν το έχω ξέρει, είναι τα ανεβατά. Δεν, τα ανεβατά. Σιωπή, για να με πλούσει. Με τα καλετσούνια. Πολύ πιθανό να την κρατήσει η μαμά αυτή σήμερα. Ναι. Κορτσάκο, εντάξει. Εσύ, λέμε, Μαρίνα. Εσύ, από τι, εσύ θα φας το, αυτό θα φας καλύτερα, ε. Ναι, το όλα το φας. Πού το φάνεις, παιδάκι, σαν το πατέρα σου εσύ. Τρώτε, 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 δεν παχαίνεται. Τα παίρνεις εσύ. Εσύ, γιατί. Έτσι ήταν και ο αδερφός μου, παιδιά. Έτρωγε, 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 εγώ παχαίνα. Ναι, δηλαδή είναι άδικο από το Θεό αυτό το πράγμα. Μαζί με την τσίχλα εσύ κάνεις να τα... Έλα σου πω, έχω ακούσει τον νόμο του Νεύτωνα, τον νόμο του μπαμπά δεν έχω ακούσει. Ποιος είναι ο νόμος του μπαμπά? Ο νόμος του μπαμπά είναι ότι τα αυγά τα ανοίγουμε την Κυριακή. Την Κυριακή δηλαδή, ε. Ναι. Και τα δώρα τα μοιράζεστε ή είναι του ιδιοκτήτη? Του ιδιοκτήτη. Του ιδιοκτήτη, δηλαδή εσείς τρία αυγά θα ανοίξεις τρία δώρα. Ναι. Ναι, μα ξέρεις εμένα ποιο είναι το παράπονο μου από τότε που ήμουν και εγώ μικρό παιδί. Εφόσον έχουν χώρο να βγάλουν μεγάλο παιχνίδι μέσα, γιατί βάζουν ένα μικιό-μικιό? Το έχεις εσύ παράπονο? Όχι. Εμένα με φάνεται. Μια χαρά είναι. Εμένα μου αρέσουν τα δώρα που είναι μέσα. Θα βγάλω μια φορά. Αν και με τον Ρονάλντο δεν είναι. Θα βγάλω μια φωτογραφία με τον Ρονάλντο. Άλλος ποδοσφαιριστής που σου αρέσει? Μέση. Α, ξέρεις άλλους, ε. Τίποτα από τα άκρα. Νεϊμάρ, Εμπαπέ. Κανένα Έλληνα. Ο Φουρτούνης. Ο Φουρτούνης. Είναι όπως είναι το όνομά του, Φουρτούνης είναι. Ναι. Τερματοφύλακας. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω το Σαργκάνι. Έτσι ξέρω. Η εποχή μου ξέρεις, αυτό ήταν πριν πολλά χρόνια. Έχω μια κάρτα τερματοφύλακα μέσα. Κάρτα, σου την έχει δώσει? Ναι. Να πηγαίνεις σε αγώνες, σε ποδόσφαιρο τέτοια, δεν πηγαίνεις? Όχι. Αλλά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Πού είναι ο Ολυμπιακός, στο Ηράκλειο? Στην Αθήνα. Πα στην Αθήνα του Ολυμπιακού. Να πάω. Θα γίνονται και επεισόδια. Να φέρω την κάρτα του Ολυμπιακού. Για αυτά την ζωή. Παναγία μου, τι θα δω το Μέση να είμαι στην Ιερά Πέτρα. Λίγο. Αυτό τώρα για θυμισέ μου τώρα τι κάρτα είναι τώρα αυτή εδώ.
Είναι κάρτες από συλλογές. Ναι. Αλλά μου την έκανα αυτή την κάρτα δώρο. Και είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ναι, και ποιο πώς τον λένε? Ξέρω. Ο Φορτούνης? Όχι. Ο Φορτούνης είναι παίκτης της Ελλάδας. Α, της Ελλάδας είναι. Της Ελλάδας είναι παίκτης. Έλα σου πω, τι άλλο extreme sport. Τι παιχνίδες αρέσουν να παίζεις? Ποδόσφαιρο. Ναι, βάλει μόνο. Κάτι με κούκλες? Όχι. Τι μπουζέλο. Κάτι αυτά. Να ράβεις? Όχι. Νομίζω. Κάτι έτσι πιο θηλυκό. Όχι, δεν μου αρέσει. Τα νύσια σου, τα βάφια. Όταν μεγαλώσει. Αστυνομικό. Μπάτσο! Ναι. Ξέρει τι λένε για του μπάτσου. Τι. Ουρούνια δολοφόνη. Όχι, εμείς είμαστε καλύτερα. Θα είσαι καλό μπάτσο. Ναι. Ναι. Αυτό το σύστημα δεν το κατάλαβα ποτέ να μην. Αν τρέχει μονάχα την κάνει στον δρόμο. Ο? Πρόστιμο, φυλάκα. Φυλάκα. Μέσα. Ναι. Την μάνα σου. Όχι, πρόστιμο. Μόνο πρόστιμο, η φυλακή δεν έχει. Γιατί είχε να μαγειρέψει το μεσημέρι. Και άμα πάει η φυλακή, ποιο θα μαγειρέψει? Εσύ μαγειρεύει? Όχι, ψάχνω. Τα αυγά, ποιο τα έβαψε? Εγώ τα έβαψα. Έλα, έβαψε αυγά. Πε μου, τα έβαψε, Ρονάλντο. Κάτι και παρόμοιο. Και πώ τα έκανε έτσι, πολύ χρώμα? Πήρα ένα χαρτί. Ναι. Τα έβαλα, τα τύλιξα, ναι. Μετά πήρα χρώματα ζαχαροπλαστικής, ναι. Τα πετούσα χρώματα ζαχαροπλαστικής, μετά ναι. Πήρα νερό με ξύδι, το πιτσίλισα, το άφησα 2-3 λεπτά και ήταν έτοιμο. Και βγήκε αυτό το πράγμα? Ναι, αυτό. Καλλιτέχνης καρδιάς. Έλα, αυτό μου το κάνεις δώρο. Εντάξει, πάλι. Ψημένο είναι, ε. Ναι. Γιατί κάποιοι του λέγανε, άβαψε, και τα σκουντρίζανε και γινόταν άλλα χάλι. Καλό θα ήταν αυτό να το κάνουμε μπροβά. Ναι, φάρσα. Φάρσα. Θα κάνω ένα. Θα πάρω χρώμα να το βάψω και μετά θα το βάλω μέσα να το πάρει κάποιο να το κάνει. Σοβαρά. Και όποιος είναι τυχερός, ε. Θα γίνουν λούτσα όλοι. Εμένα το αγαπημένο μου από αυτά εδώ τα αυγουλάκια. Ναι, ποιο είναι? Είναι αυτό. Α, ευτυχώς δεν σου πήρα το δικό σου. Είδες ότι μου αρέσουν και εμένα το πορτοκαλί, το αγαπημένο χρώμα. Και εμένα το κόκκινο πορτοκαλί. Πορτοκαλό κόκκινο. Ναι. Και εμένα μου αρέσει το πορτοκαλί πολύ. Και δεύτερο χρώμα, ποιο έχεις αγάπη? Γαλάζιο. Γαλάζιο? Ναι. Εμένα μου αρέσει το ανοιχτό πράσινο. Και αυτό είναι λίγο με μοβ και γαλάζιο. Και τώρα παράγγειλα ένα αυτοκίνητο λαχανί. Θα με κορδεύουν όλοι. αυτή ναι. Είχαμε παραγγείλει μια λαμπάδα του GL Show. Τι αυτό? Είναι κάποιοι YouTubers. Αλλά έπρεπε να την είχαμε πληρώσει και δεν τα ξέρω ενός. Μου βάλες ιδέες, μην πρέπει να βγάλω και εγώ δικές μου λαμπάδες. Ναι. Και εγώ είμαι YouTuber. Λαμπάδα, λαμπάδα φήμιση. Ακυρώθηκε η παραγγελία, ναι. Γι' αυτό πήγα την επόμενη μέρα και πήραμε αυτή. Αυτή είναι εκεί. Ωραίοτατα. Και είσαι πολύ χαρούμενη. Ναι. Φαίνεται. Δεν έχω 3 αυγά και την αγαπημένη μου λαμπάδα. Ωραία, μια χαρά. Και πού θα στείλεις χαιρετίσματα? Στους φίλους μου. Έχεις πολλούς φίλους? Ναι. Ναι. Τα μισά σχολείο είναι φίλοι μου. Ναι. Και κανένα θείο έχουμε που είναι μακριά να μας δει? Ναι. Γεια και χαρά. Ναι, έχουμε. Μια χαρούλα. Τον θείο το Μάνο από την Αθήνα. Το θείο το Μάνο από την Αθήνα, του στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Νίκος. Ναι. Και μετά. Και στη θεία Νικολέτα. Που είναι, είναι γυναίκα του θείου του Μάνου. Ναι. Ναι. Α, και έχεις έχουνε παιδάκια? Ναι. Έχουνε δύο. Ναι, δύο. Το Γιάννη και τον... Το Γιάννη. Δεν πειράζει. Θα θυμηθούμε. Ο Γιάννης και... Έκουσα την... στην Αθήνα είναι ο Γιάννης και ο... Ποιο Γιάννης? Ο Γιάννης από την Αθήνα. Τον βρήκαμε. Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης και ο Κωνσταντίνος. Δεν βλέπεστε συχνά, ε? Όχι, μόνο έρχονται καλοκαίρι που πηγαίνουν κάθε μέρα θάλασσα. Πες μου ότι ψαρεύεις κιόλας. Όχι. Δεν σου έχει πάρει ακόμα ο πατέρας σου ψαρτούφεκο? Όχι. Δεν θέλω σκοτώνω ζωάκια. Δεν θα τα σκοτώνεις. Ναι, καλά, έχουν σε φιλός βλέπεσα. Και δεν τα τρως τα ψαράκια? Όχι. Δεν τρως ψάρι? Όχι. Και πώς μεγαλώνεις χωρίς ψάρι? Δεν τρως ψάρι. Το ψάρι είναι υγιεινό. Κρέαστρο. Και πώς τα σκοτώνεις τα καημένα τα ζωάκια? Τα σκοτώνω εγώ. Να, τα τρως όμως. Τα τρώμε. Ποιος αρέσει από όλα? Μπριτζόλα? Ναι. Ναι. Και η πανσέτα. Και η πανσέτα, τα γουρουνάκια, τα καημένα που κλαίνε.
Αλλά όταν τα βλέπω, όταν τα σκοτώνω, δεν μ' αρέσει. Δεν θα... Ότι κανένας δεν αρέσει. Αλλά έτσι είναι τα ζωάκια, είναι για τροφική αλυσίδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι. Εμένα το αγαπημένο μου ζώο είναι τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια? Ναι. Ναι. Έχεις σκυλάκι? Όχι, αλλά μπορεί να πάρουμε με τη μαμά. Ναι. Και τον παπά, ναι. Τα σκυλάκια είναι να ζουν έξω όμως. Ναι, έξω θα μένουν. Δεν μπορούμε να πάμε μέσα. Όχι. Γιατί ο μπαμπάς δεν θέλει να το έχουμε μέσα γιατί να μείνουν στους καναπέδες. Ναι. Τα σκυλάκια είναι να είναι έξω. Να παίζουν. Ναι. Να είναι ελεύθερα. Ναι. Σ' άρεσε να τώρα να σου σκυλάκια να σε έχουν μέσα και εσύ να θες να γαυγίσεις να είσαι έξω, να παίζεις. Όχι. Μα θα το βγάζαμε και έξω να παίζουμε. Φυλακιζόμενα θα είναι. Αυτά. Στείλαμε τα χαιρετίσματά μας και όταν μεγαλώσει είπαμε ότι θα γίνει αστυνομικός. Καλές κλήσεις να κόβεις και πώς θα, με τι καρδιά θα κόβεις κλήσεις στους ανθρώπους που δεν θα έχουν λεφτά να πληρώσουν? Δεν πειράζει. Θα κάνω τη δουλειά μου. Θα κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Να μην κάνουν παραβάσεις. Να είμαι σωστή. Να είσαι σωστή. Ναι. Ωραία. Και θα θέλεις να είσαι εδώ στην Ιεράπτωρα ή να φύγεις να πας Αθήνα? Εγώ θα ήθελα να κάτσω εδώ. Σ' αρέσει ο τόπος σου? Ναι, μ' αρέσει πολύ. Ναι. Στην Αθήνα που είχαμε πάει δεν μ' αρέσει και τόσο. Αλλά πολύ... καλά ήταν εκεί. Να κάτσεις ένα-δυο μέρες. Ναι. Ε? Ναι. Μια εβδομάδα το πολύ. Μια το όχι πολύ, πάρα. Το πολύ, βαρά. Αλλά εδώ στην Ιεράπετρα, γιατί ναι, στηρίζουμε τον τόπο μας. Γιατί άμα φύγουμε όλοι από την Ιεράπετρα, μετά τι θα απομείνει η Ιεράπετρα, τίποτα. Άρα στηρίζουμε τα χωριά και τις πόλεις μας. Ναι. Έτσι, μπράβο. Φιλάκια πολλά. Και καλή Ανάσταση να έχουμε.